Εμείς κάναμε μια συνάντηση με τον κύριο Αρναουτάκη, τα σωματεία από όλη την Κρήτη, το παρόν έδωσε ο κύριος Ιρυγονάκης, όπου εκεί μας ανακοίνωσε η περιφέρεια Κρήτης ότι θα μισθώσει κάποιον εξοπλισμό να εξοπλίσει τις τέσσερις κύριες αίθουσες μία ανανομό, προκειμένου να ξεκινήσουν από την ερχόμενη Δευτέρα κατά πάσα πιθανότητα οι εξετάσεις, έως ότου γίνει ο διαγωνισμός και η περιφέρεια προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό σε μόνιμη βάση. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι μέχρι σήμερα δεν γινόταν εξετάσεις? Ναι, από την 31 του μήνα που άλλαξε ουσιαστικά ο νόμος, στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες είχαν σταματήσει εξετάσεις. Α, μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί έτσι να γινόταν κάποιες εξετάσεις σποραδικά, αλλά τέλος πάντων η οδηγία ήταν οδηγία. Αυτό μου λέτε? Ναι, ναι, αυτό το Υπουργείο, ναι, είχε πει να σταματήσουν οι εξετάσεις έως ότου η κάθε περιφέρεια προμηθευτεί τον εξοπλισμό τον οποίο πρέπει να έχει. Μάλιστα. Εμείς βρήκαμε μία λύση τώρα που, εντάξει, μας εξυπηρετεί έως ότου προμηθευτεί η περιφέρεια τον εξοπλισμό, προκειμένου να μην σταματήσουν οι εξετάσεις και από Δευτέρα να ξεκινήσουμε κανονικά. Α, μάλιστα. Για όλους τους υποψηφίους, γιατί όταν μιλάμε για υποψηφίους από όλη την Κρήτη, αφού το μυαλό είναι στην περιφερειακή ενότητα όλης της Κρήτης, σημαίνει ότι είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος με τους υποψηφίους. Και βέβαια υπάρχει από εκεί και πέρα μια πολύ μεγάλη δυσλειτουργία, και αυτό το έχετε ξαναζήσει στο πετσί σας, έτσι δεν είναι? Δυστυχώς το έχουμε ξαναζήσει πάρα πολλές φορές αυτό, εδώ στην Κρήτη ειδικά, με τις απεργίες, με την ιστορία που άλλαξε ο νόμος το 19, τον κύριο Σπίλντι, έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά. Ωραία. Ευτυχώς τώρα δείχνει να μην κολλάμε κάπου. Λοιπόν, εγώ στην κουβέντα βάζω και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σιρυγονάκη, για να μας πει ποια είναι η λύση αυτή η οποία βρέθηκε. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουράκη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στον πρόεδρο, αν κατάλαβα καλά από τη φωνή του, ναι, που είναι, ναι, στην άλλη γραμμή. Τον κύριο Καλοκύρη, ο οποίος μας έλεγε ότι βρέθηκε μία λύση, αλλά δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι αυτή η λύση, διότι ξέραμε το πρόβλημα. Είχε αναφερθεί από χθες το πρωί ο κύριος Καλοκύρης ότι μετά από τις τρεις παρατάσεις το Υπουργείο έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουν οι εξετάσεις εάν δεν υπάρχουν στις αίθουσες όπου διεξάγονται αυτές οι θεωρητικές εξετάσεις οι κάμερες και οι συσκευές ανίχνευσης για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των εξετάσεων. Για να σας πω την αλήθεια, για σκονάκι μιλούσα εγώ χθες και μας έλεγε ο κύριος Καλοκύρης ότι, ξέρετε, από τη μία τα κινητά τηλέφωνα, από την άλλη ασύρματη, από την άλλη κοργή, για να διασφαλιστεί όλο αυτό. Και επίσης μας είχε πει ότι πρέπει να είναι εξοπλισμένες όλες οι αίθουσες, που είναι τρεις στο Λασίθι, τρεις στο Ηράκλειο, μία στο Ρέθυμνο και μία στα Χανιά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, κυρία Ντουργεράκη, δεν άκουγα για να ξέρω τι είπε ο πρόεδρος. Της χθεσινής ημέρας ήταν αυτές οι πληροφορίες. Δυστυχώς όμως για μία ακόμα φορά διαπιστώνουμε τις παθογένειες των διαδικασιών και την γραφειοκρατία που διέπει τη διαχείριση της δημόσιας διοίκησης, και αναφέρομαι στο γεγονός ότι ενώ είχε βγει διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού που αναφέρατε κι εσείς και κηρύχθηκε άκυρος, γιατί θεώρησε η αρχή εξέταση προδικαστικών προσφυγών, γιατί εκεί προσέφυγε μια εταιρεία που έλαβε στο διαγωνισμό ότι περιοριζόταν η δυνατότητα βάσει των όρων της προκήρυξης σε κάποιες εταιρείες να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Επαναλήφθηκε ο διαγωνισμός, αποσφραγίστηκαν, είμαστε στην τελική φάση κατακύρωσης να έχουμε οριστικό ανάδοχο, αλλά παρόλα αυτά το αρμόδιο Υπουργείο και η αρμόδια Υφυπουργός δεν δέχτηκε να δώσει παράταση, όπως είχαμε ζητήσει από τον Νοέμβριο μέχρι την Τετάρτου. Μα συγγνώμη, κύριε Σιρυγονάκη, μισό λεπτό τώρα, μπαίνω εμβόλυμα μέσα στη σκέψη σας, στο λόγο σας κλπ. Από το 2021 τόση μεγάλη γραφειοκρατία που μας πάει σε χρόνο σε όλο το 2000 και σε όλο το 2023. Ήταν το 2022, Νοέμβριος του 2021 ήταν ο νόμος που ψηφίστηκε και αφορά
αυτά τα οποία συζητάμε. Ο 48-50 ήταν ο τέλος του 21. Από το 22 ξεκίνησε, δεν υπήρχε προηγούμενο. Ψάχναμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και των συσκευών που έπρεπε να γίνει. Έγινε ένας διαγωνισμός, όπως προείπα. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι από τη Δευτέρα, γιατί μέχρι 31 Ιανουαρίου υπήρχε η πάταση που είχε δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, και αφού λάβαμε μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο και την αρμόδια Υφυπουργό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση, ξεκινήσαμε μια σειρά συσκέψεων με υπηρεσιακούς παράγοντες και τη νομική μας υπηρεσία για να βρούμε μια πολιτική λύση. Διότι διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση θα δημιουργούσε προβλήματα, πολλά προβλήματα στο επάγγελμα των εκπαιδευτών, το γνωρίζει και ο Πρόεδρος και είναι πασιφανές. Και ποιος δεν το γνωρίζει, τα έχουν ξαναπεράσει όλα αυτά και τα έχουμε πει πάμπολες φορές. Βέβαια, θα δημιουργούνταν και τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, αφού οι συμπολίτες μας δεν θα μπορούσαν μέχρι νεοτέρας να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης. Και μην ξεχνάμε ότι αναφέρθηκε και χθες στην ευρεία σύσκεψη που είχαμε εδώ στην περιφέρεια, ότι επίκειται μια θερινή περίοδος. Έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική περίοδο και τους επαγγελματίες, τα λεωφορεία ειδικά και τα ταξί, εδώ θα υπήρχε πραγματικά όντως πολύ μεγάλο θέμα. Πρέπει λοιπόν να δοθεί μια λύση που θα στηρίζεται πρώτα και πάνω απ' όλα στην ισχύουσα θεσία, να είναι άμεσα εκτελεστή και κυρίως να μην δημιουργεί προβλήματα, αλλά να λύνει. Και αυτή η απόφαση υπάρχει και από τον Περιφερειάρχη και είναι η ενοικίαση αυτού του ενδεδειμένου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές εξοπλισμού και η άμεση τοποθέτησή του σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Ξεκινάμε με εξοπλισμό για μία αίθουσα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες και θα επεκταθεί και για τις άλλες που είναι, όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Μύρες και Αρκαλοχώρη, αλλά και στις άλλες περιφερειακές ενότητες και κυρίως του Λασιθίου που έχει Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Σιτία, αν δεν κάνω λάθος, και να ξεκινήσουμε άμεσα Δευτέρα, το αργότερο Τρίτη, αλλά θεωρώ ότι Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι, τις θεωρητικές εκτάσεις των υποψηφίων, έως ότου τελεσφορήσει ο διαγωνισμός που είναι εξέλιξη, ήδη έχουμε προσωρινό ανάδοχο, ώστε να τοποθετηθεί αυτός ο εξοπλισμός. Μία του μήνα έχουμε προσωρινό ανάδοχο, μέχρι 10 του μήνα, δηλαδή μέχρι το Σάββατο, είναι η περίοδο ενστάσεων, αλλά δυστυχώς πάλι βάσιμες πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει και πάλι προσφυγή. Μάλιστα. Αλλά παρά το γεγονός αυτό ότι μπορεί να υπάρξει προσφυγή, εσείς έχετε τη λύση, δηλαδή με τα νοικιασμένα μηχανήματα, έτσι ώστε απρόσκοπτα να διεξάγονται όσο κρατήσει τέλος πάντων αυτή η διαδικασία, να γίνονται οι θεωρητικές εξετάσεις χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Αυτό διαβεβαιώνεται, κύριε Συριγωνάκη. Όπως ακριβώς το είπατε. Ωραία, λοιπόν, ωραία, γιατί δυστυχώς τα πράγματα μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και για τους επαγγελματίες και για εκείνους που θέλουν να εκδώσουν διπλώματα, να ανανεώσουν διπλώματα, τουριστική περίοδος μπροστά και όλα τα υπόλοιπα, και βέβαια από την άλλη είναι και η λειτουργία των ίδιων των σχολών και τα οικονομικά δεν βοηθάνε αυτή την ώρα ούτε τις σχολές για να μπορούν σε αυτή τη φάση δυστυχώς οι άνθρωποι να βρεθούν στην αναμονή και να μην πληρώνονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και τους δύο. Σας καλημερίζω. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εμείς βέβαια θα είμαστε σε επαφή και με τον Σύλλογο των Εκπαιδευτών και τον κύριο Καλοκύρη για να βλέπουμε από Δευτέρα Τρίτη τι γίνεται και αν όλα πηγαίνουν καλά, αλλά κρατάω τη διαβεβαίωση του κυρίου Συριγωνάκη ότι ό,τι και να συμβεί Δευτέρα, ως φαίνεται, ή όποιες άλλες παθογένειες ή καθυστερήσεις υπάρξουν στην συνέχεια, ότι η διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων θα γίνεται κανονικά, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Τρεις οι αίθουσες όπου δίδονται εξετάσεις στο Λασίθι, τρεις στο Ηράκλειο, μία στο Ρέθυμνο και μία στα Χανιά.